γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε εδώ από το πιεστηρίου. Είναι 5η 19 Μαΐου και είμαστε εδώ με το Μάκη Κουρί μετά από τρεις μέρες αφωνίας εγώ, υποχρεωτικής. Εντάξει παιδί, υπονήφιας. Ακόμα δεν έχει έρθει, θα έρθει που θα πάει, στο χέρι της είναι. Λοιπόν, και με τους καλεσμένους μας, στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να δούμε την επικαιρότητα η οποία τρέχει και που έχει πολλά θέματα και στο εσωτερικό και βέβαια αυτή η φοβερή ιστορία που έχει έρθει από το πρωί με το αεροσκάφος της Egyptair. Διαβάζω ότι ανακοινώθηκε τον αντιπρόεδρο της εταιρείας πως βρέθηκαν τα συντρίμια του μοιραίου αεροπλάνου και βρέθηκαν κοντά στην Κάρπαθο. Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και βέβαια η τρομοκρατική επίθεση είναι πλέον το πιθανότερο σενάριο. Με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 11 και 10. Θα έχουμε μαζί μας δημοσιογράφους και όχι μόνο για να συζητήσουμε για όλη αυτή την Ισλαμική τρομοκρατία, η οποία δημιουργεί συνθήκες φόβου μεγάλου πλέον. Όχι μόνο, όπου και να πας θα φοβάσαι. Μία με το γήπεδο στο Παρίσι, αυτό που έγινε το τραγικό. Κάθε βήμα δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Έτσι ακριβώς. Και αυτό που έγινε με το αεροπλάνο το Αιγυπτιακό. Δεν μπορεί να δώσω καμία εξήγηση ακόμα τι ακριβώς συνέβη, διότι αυτή η αφωνία που υπήρξε η κάθε διακοπή συζήτηση με τον πιλότο πρέπει να υπήρξε, όπως μας είπαν, κάποια βίαιη, ακαριαία κίνηση. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα που αυτά. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Μαζί με όλες τις πληροφορίες που συνεχίζουν να έρχονται, ξαναλέω από το μέτωπο των ερευνών, τις οποίες θα συμμεταδίδουμε. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, πρώην Υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην δεύτερη Γραφέ της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βαρβιτσιώτη, καλώς ήρθατε. Από τα μέλη της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Και από λεπτό σε λεπτό θα είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Σπύρτζης, Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Νομίζω ότι η παρουσία του σήμερα εδώ αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα σε μια μέρα που. Έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, ότι πιέσετε επιχειρήσεις κρατικές θα μπουν στο ταμείο αυτό το... Τα ΙΠΕ, το περίφημο. Τα ΙΠΕ, το οποίο τον πρόεδρο το διορίζει η Κομισιόν. Ναι. Δύο μέλη είναι ξένοι και τρία μέλη είναι Έλληνες. Και αυτό συνεχεία το διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το Υποπτικό Συμβούλιο λέγεται αυτό, διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα υλοποιεί όλο το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων. Λοιπόν. Και εκεί, όπως είδαμε, μπαίνει ο ΑΣΑ, μπαίνει η στάση, ενώ βγήκε και ο ΣΕ μπαίνει, και βγήκε η ΔΑΠ, η ΔΕΗ, το Αττικό Μετρό. Από τις συγκοινωνίες, να πούμε, μισό λεπτό, για να τις βάλουμε σε μια τάξη. Από τις συγκοινωνίες, οι μόνες οι οποίες δεν ιδιωτικοποιούνται είναι το μετρό. Το μετρό, ναι, είναι εκτός, έχει βγει. Όλες οι άλλες παίρνουν διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Ό,τι πήγε να κάνει ο Μητσοτάκης στην περίοδο 90-93. Τότε που κατεβάζαν τα παντελόνια των συνδικατών αυτών ανθρώπων που μπαίνανε στα λεωφορεία. Το δίδυμο, ναι, ένας από τους δύο είναι νεκρός πια και δεν θέλω να πω ονόματα γιατί δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο είναι. Αλλά θυμάμαι τι γινόταν εκείνη την υπόθεση. Λοιπόν, εκτός από το μετρό, για τα υπόλοιπα τώρα δεν έχω ακριβή εικόνα που λες τις εταιρείες δηλαδή που εξαιρούνται. Η ΕΙΔΑΠ. Η ΔΕΗ. Ναι. Χτιριακές υποδομές και η ΑΘ. Αυτές εξαιρούνται. Ενώ ήταν στον πίνακα, αυτά βγήκαν. Αυτό, ναι. Λοιπόν. Το θέμα είναι, σημαίνει ουσιαστικά ότι θα πάμε σε ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών. Ναι, σε ένα τεράστιο κομμάτι των συγκοινωνιών. Δεύτερον, έχουμε το θέμα του έμφυα. Έτσι, το θέμα του έμφυα υπομοιδά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Ακινήτων λέει ότι ουσιαστικά έτσι όπως πηγαίνει αυτός ο νέος έμφυα, οδηγούμαστε σε δέσμευση όλων, σε δίμευση ουσιαστικά των ακινήτων, τα οποία δεν έχουν έσοδα. Και όπως είναι γνωστό, για τα μαγαζιά δεν συζητάμε πια, που το 70-80% δεν έχει έσοδα. Έτσι, έχουν γίνει πάρκινγκ για τους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν έσοδα και άλλα πολλά. Επισημαίνει επίσης ότι χαρακτηρίζει χαριστική βολή στη μεσαία ιδιοκτησία.
επισημαίνει επίσης ότι θα υπάρξει επιβάσεις 25% στα κενά ακίνητα, ναι, διπλή επιβάσεις στα αστικά οικόπεδα και υπάρχει ο συμπληρωματικός φόρος που επιβολείται από 200.000 ευρώ αντί για την πλήρη κατάργησή του, ρίχνει ολόκληρη τη μεσαία τάξη στο δόκανο μιας ανάργητης διπλής φορολόγησης χωρίς όριο και βάζει τα φόπλακα στην οικοδομή και τη χρηματαγορά και ολόκληρη την οικονομία. Επίσης ότι θα είναι μια τραγική αυταπάτη αν νομίζω ότι θα εισπραχθούν τα 4 δις. Μάλιστα. Και περιμένοντας τον κύριο Σπύρτζη, ο οποίος έχει μπει ήδη στο στούντιο και σε λίγο θα είναι και στη θέση του, να πούμε ότι υπάρχει και από την ΕΣΕ μια ανακοίνωση, ναι, που αφορά, η ΕΣΕ, ο κ. Σκορκίδης, ναι, δηλαδή, ναι, που αφορά το θέμα της προστασίας των κόκκινων επιχειρηματικών, ναι, δανείων, και όπου τι προκύπτει. Ότι χαρακτήριζε είναι πρόκειται για συμφωνία πώλησης αντί προστασίας των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Ναι. Και αυτό το λέει ο κ. Σκορκίδης, έτσι. Επίσης ότι μικρά φας αναζητούν μεγάλες συμφωνίες στην ελληνική αγορά που προσφέρονται σύμφωνα με εφαρμοσμένες πρακτικές να αγοράσουν δάνεια αξίας 30 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς ακόμα και σε περίπτωση που εισπράξουν το 15% θα αποκομίσουν κέρδη 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το λέει εσύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, μία ερώτηση για να πριν πάμε στον κύριο Σπύρτζη, τον οποίο τον περιμένουμε να κάτσει λίγο, η οποία θα απευθυνθεί φαντάζομαι στον κύριο Βαρδιτσιώτη, νομίζω. Όλο αυτό το πακέτο, το οποίο είναι θέμα των επόμενων 24 ώρων να περάσει από την Βουλή, πρέπει μέχρι την Κυριακή το βράδυ να έχει νομοθετηθεί. Επειδή πολλά έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, θα ψηφίσω, δεν θα ψηφίσω, θα ψηφίσουμε το ένα, δεν θα ψηφίσουμε το άλλο κλπ. Αυτό που ακούμε τώρα, ποια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται να μην ψηφίσει απολύτως τίποτε. Κατά περίπτωση. Ισχύει αυτό ή όχι. Να συμπληρώσω εγώ στο Τύρι, ναι, ότι υπήρξε μία 2,5 ώρων σύσκεψη των συντονιστών. Και εκεί πλέον αποφασίστηκε, μάλλον διοθετήθηκε η γραμμή Σαμαρά. Να καλησπέρισουμε και ο Σπύρτζη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πολύ που είστε στην παρέα μας. Δεν προλάβατε το πρόλογο, θα το ξαναπούμε στην πορεία έτσι κι αλλιώς όμως. Θα ψηφίσουν οι βάσεις παραχωρήσεων. Κύριε Κουρή, γιατί ήμουν σε αυτή τη συνάντηση σήμερα το πρωί. Ναι. Η εισήγηση που ήρθε και βέβαια οι τοποθετήσεις όλων είναι ότι σε καμία περίπτωση, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό το ταμείο αποκρατικοποίησεων. Αυτό το ταμείο κάνει τρία βασικά πράγματα τα οποία ξεπερνά τα όρια, αν θέλετε, της δυνατότητάς μας εμάς να νομοθετούμε. Πρώτα απ' όλα, έχει διάρκεια ισχύως 99 χρόνια. Για 4 γενιές, λοιπόν, δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση να υποθηκεύσουμε τη δημόσια περιουσία, το σύνολο της δημόσιας περιουσίας. Γιατί μπαίνουν όλα μέσα. Σήμερα, έτσι όπως είναι το νομοσχέδιο, μπορεί ανά πάσα στιγμή ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών να μεταφέρει με μία απλή του απόφαση οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού δημοσίου σε αυτή την εταιρεία. Όμως θα είναι κυβέρνηση. Απλή κυβέρνηση θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Με μία αποφάση του. Η κυβέρνηση, που μόνος η κυβέρνηση δεν αποφασίζει για πέσω. Δεύτερον. Αυτό όμως είναι κύριε Κουρή, ελληνική κυβέρνηση θα αποφασίσει. Ναι, κύριε Κουρή, τώρα με μία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Χωρίς κανένα δημοκρατικό έλεγχο, καμία διαφάνεια, μία απόφαση ένα βράδυ υπογράφει ένας Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν, για μην μπερδευόμαστε. Δεν περνάει από καμία βουλή. Δεν περνάει από καμία διαδικασία κύρωσης. Δεν πρέπει να έχει ενταχθεί στο ταμείο. Αυτό που θα πουλήσει να έχει ενταχθεί στο ταμείο. Ναι, αλλά μπορεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε στοιχείο του ελληνικού δημοσίου ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών προς το αυτό το ταμείο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερο βασικό. Όλη η περιουσία που έχει σήμερα το ελληνικό κράτος. Όλη που έχει σήμερα το ελληνικό κράτος μεταβιβάζεται σε αυτή την εταιρεία. Στην οποία το ελληνικό κράτος για 99 χρόνια παραχωρεί ουσιαστικά τη διοίκησή της στους ξένους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το τρίτο. Λοιπόν, το τρίτο. Μα είναι ότι 2 με 3 δεν είναι. Όχι, δεν είναι μόνο 2 με 3. 2 με 3 το υποπτικό συμβούλιο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί οποιαδήποτε απόφαση ο πρόεδρος καταρχάς διορίζεται. Διορίζεται από την Κομισιόν, αλλά είναι στους 2. Και το δεύτερο, οι πλειοψηφίες, η πλειοψηφία δεν είναι η απλή πλειοψηφία. Δεν είναι η απλή πλειοψηφία 3-2. Είναι η πλειοψηφία 4-1. Λέει μέσα ότι πρέπει να είναι 4-1. Βεβαίως, 4-1. Άρα δεν υπάρχει καμία πλειοψηφία. Επομένως, ναι, δεν υπάρχει καμία που δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση στην οποία δεν συμφωνούν οι ξένοι. Το τρίτο βασικό, αν θέλετε, και το είναι ότι κανένα κομμάτι αυτής της περιουσίας δεν μπορεί να φύγει από το ταμείο. Δεν μπορεί να φύγει από το ταμείο και να επιστρέψει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου χωρίς να συνενέσει ο εκπρόσωπος των ξένων. Άρα δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία να πει, ξέρετε,
θα επιστρέψω πάλι πίσω κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, αυτά σημαίνουν. Θυμάστε, εγώ είμαι νεότερος, εσείς ο λίγο παλαιότερος, αλλά θυμάστε το μονοπόλιο των Σπύρτων. Το μονοπόλιο των Σπύρτων ήταν στη χώρα μας 100 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν συζητάμε για μονοπόλιο Σπύρτων. Όχι, είναι μια στιγμή. Εδώ αυτό ήταν για πληρωμή χρεών, δανείων. Για το σύνολο της δημόσιας περιουσίας. Λοιπόν, άλλον, να τελεία, και να μάλιστα, για να και μάλιστα για να σε μία στιγμή. Σε μία στιγμή. Δεν το ψηφίζετε εσείς. Όχι, δεν το ψηφίζουμε. Το θεωρούμε σκανδαλώδες. Μάλιστα. Το θεωρούμε εξωφρενικό. Το θεωρούμε υποθεκευτικό του μέλλοντος της χώρας και θεωρούμε και κάτι ακόμα. Και μην μας πει κανένας ότι δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Εμείς έχουμε δώσει μάχη για τις ιδιωτικοποιήσεις και σοβαρές ιδιωτικοποιήσεις. Ας μην χαμογελάει ο συνομιλητής μου, γιατί περνάμε να ψηφίσουμε αυτό για το οποίο έκλαιγε. Πόσα χρόνια λοιπόν. Εμείς θα το ψηφίσουμε αυτό το οποίο έκλαιγε. Το αεροδρόμιο για πόσα χρόνια έγινε. Αυτός θα ψηφίσει αυτά για τα οποία έκλαιγε. Πάμε να το γυρίσουμε ανάποδα τώρα, συγγνώμη, και να απευθυνθούμε στον κύριο Σπύρτζη. Και πριν σχολιάσετε αυτά που ακούσατε, θα σχολιάσετε φυσικά, θα σας ρωτήσω και εγώ. Εδώ διαβάζω μπροστά μου ότι ο ΑΣΑ, ο ΣΥΑΕ, τα ΣΥΑΕ, ο ΑΚΑ, τα ΑΕ, επίσης ο ΣΕΑΕ κλπ. Μπαίνουν στη διαδικασία αποκρατικοποίησης. Όχι. Τι αποκρατικοποιείτε, λοιπόν, τίποτα δεν αποκρατικοποιείτε. Για να καταλάβουμε. Ενημέρωση στον κόσμο, γιατί έχει αρχίσει γνωστή επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με όσους στηρίζουν αυτή την πολιτική από τα συστημικά μέσα ενημέρωση. Με την πρώτη ανακοίνωση, Υπουργέ, ότι μπαίνει ο ΑΣΑ η στάση για όλα αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο ταμείο, αυτονόητο. Ναι, κρίνουμε... Το ταμείο δεν είναι ταμείο αποκρατικοποίησεων. Γίνεται ένας φορέας, θα σας πω, που περιλαμβάνει το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ για τις τράπεζες, το ΤΑΙΠΕΔ, την ΕΤΑΔ για την ακίνητη περιουσία και το ταμείο των ΔΕΚΟ, το φορέα των ΔΕΚΟ. Με στόχο? Με στόχο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τι θα πει αξιοποίηση? Θα σας πω. Λοιπόν, εμείς παραλάβουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κοιτάει τον καθρέφτη τώρα με αυτά που άκουσα και κάνει την αυτοκριτική της. Ό,τι έμπαινε στο ΤΑΙΠΕΔ ήταν για ιδιωτικοποίηση. Και δεν μπορούσε να βγει έξω τίποτα. Ακόμη και με αποφάσεις του ΣΤΕ εναντίον της ιδιωτικοποίησης ΕΙΔΑ, παραδείγματος χάρη. Ναι. Η συμφωνία που έγινε το καλοκαίρι περιλαμβάνει ότι η δημόσια περιουσία θα αξιοποιηθεί. Ένα μέρος από αυτή την περιουσία θα πηγαίνει στο χρέος, ένα ποσοστό από, όχι από την πώληση, από τα κέρδη που θα έχει. Παραδείγματος χάρη. Όχι, από τα κέρδη, όχι από την πώληση. Δεν είναι τα ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι... Το ΤΑΙΠΕΔ έρχεται μέσα σε αυτό. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας από τους τέσσερις φορείς. Ένας από τους. Λοιπόν, αυτά που, και τα υπόλοιπα σε ανακοίνωση που με ρώτησε τώρα ο κύριος Ξενάκης, δεν είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Ονομαστικά λέω και εγώ. Αυτά δεν είναι για ιδιωτικοποίηση. Γιατί? Τι είναι ιδιωτικοποίηση στην ΟΣΥ? Τι, έτσι όπως την αφήσατε, θα πάρετε εσύ να πηγαίνετε να την πάρετε. Γιατί είναι? Τι είναι ιδιωτικοποίηση στους συνδικαλιστές? Κοιτάξτε, με τη δικιά σας διαχείριση δεν θα πάρω τίποτα. Η ΟΣΥ ήταν 90 εκατομμύρια χρεωμένη. 90, με απίστευτη σπατάλη, με άθλια διοίκηση και ο ΑΣΑ και η Στάση το ίδιο, ερευνάνε εισαγγελείς το ένα σκάνδαλο μετά τα άλλα εκεί πέρα. Καλά, αυτά τα στοιχεία τα δίνεις λοιπόν, στην ψηφιότητα. Δεν αυξήσατε τα εισιτήρια γιατί κάνατε δωρεάν πολιτικές εσείς. Όχι, κύριε. Δεν αυξήσατε τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια αυξήθηκαν γιατί ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ναι, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας που τον βάλατε δύο φέρατε μέρες πάλι ελλείμματα. Μετά φέρατε που έφυγε πάλι ελλείμματα. Δύο μέρες και ο Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού λοιπόν, που φέρατε ήταν πάλι ελλείμματα. Όταν ήταν εκεί, μάλλον δεν είδαν, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι κάποιοι έκλεβαν δεκάδες εκατομμύρια κάθε μέρα. Λοιπόν. Δεκάδες εκατομμύρια. Αφήστε την καταγγελία. Αφήστε την καταγγελία. Εσείς πολλαπλασιάζετε τους μισθούς, λοιπόν, τις θέσεις τους, όλα αυτά τα εισιτήρια έγιναν. Γιατί αυξήθηκε το ΦΠΑ. Αυξηθήκαν οι μισθοί. Και μαζί με αυτό. Αυξηθήκαν διπλασιάσει τις θέσεις ο κ. Σπρίτζης. Έκανε διευθύνων σύμβουλο και πρόεδρο με διπλούς μισθούς. Δεν τους έφτανε τα προηγούμενα. Αλλά στο 1/10 της δημιουργίας. Για να διορίσετε και άλλα παιδιά. Και άλλους καρανίκες. Μην ανησυχείτε. Διορίστε όσους καρανίκες θέλετε. Εκεί θα μας φέρετε. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Και τους δύο σας παρακαλώ. Για να μην κάνουμε μια αγωνική κουβέντα, θα ήθελα να πείτε πραγματικά, όταν λέτε αξιοποίηση σε βάθος χρόνου, τι εννοείτε? Θα σου πω, θα πάνε σε ιδιώτες αυτά, θέλετε, ή όχι, δεν θα πάνε σε ιδιώτες? Δεν θα πάνε σε ιδιώτες. Δεν μπορεί να πάει η ΟΣΥ και η Στασή σε ιδιώτες. Και πώς θα γίνει η αξιοποίηση λοιπόν, αυτό η αξιοποίηση για κάθε έναν από αυτούς τους φορείς ή για αυτά που είναι προς αξιοποίηση,
θα γίνουν οι απαραίτητες μελέτες πρώτον να εξορθολογιστεί όλο το σύστημα. Ναι. Σε κάποια από αυτά έχουν γίνει. Στον όμιλο των συγκοινωνιών έχουν γίνει. Μάλιστα. Και έχουν ψηφιστεί στη Βουλή. Υπάρχει συγκεκριμένο το σχέδιο. Δεν έχετε δανειστέ μα αυτό έτσι όπω περιγράφεται στην. Μα αυτή είναι η συμφωνία που έγινε το καλοκαίρι. Να μα πει το άρθρο που τα λέει αυτά. Αυτή είναι η συμφωνία αυτό, που έγινε. Αυτό το άρθρο μέσα στο νομοσχέδιο μπορείτε να μα το πείτε. Ότι δεν πάνε προ πώληση. Θέλετε να μου πείτε ποιο άρθρο. Λέει ότι δεν πάνε προς πώληση. Γιατί εγώ διαβάζω κάτι διαφορετικό. Όχι, είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Λοιπόν, το διαβάζετε. Υπάρχει. Μη συζητάτε. Μη συζητάτε. Ότι και όλες οι συμμετοχές και όλα τα κίνητα. Ναι, αναφέρεται στο, σε αυτά τα χαρτιά που έχετε. Όχι, αναφέρεται για πώληση. Αναφέρεται για πώληση. Βεβαίως, διαβάστε το. Μπορεί να πάει για πώληση. Όχι, διαβάστε το. Αξιοποιείτε τα πάντα. Μπορείτε να πουλάτε οτιδήποτε. Υπάρχει αυτό το πράγμα, ο όρος. Λοιπόν, πείτε μου εσείς ποιο άρθρο είναι αυτό που αποκλείει την πώληση. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, ο οποίος θα το ζήσει. Έτσι δεν είναι. Το 50% των κερδών από αυτά, των κερδών. Όχι των χρημάτων που θα πάρουμε από την πώληση. Η φιλοσοφία όμως, κύριε Σπίτζη. Γιατί να ζητήσουν οι δανειστές αυτό το ταμείο. Να σου πω κύριε Κουβέντα. Βεβαίως, γιατί έτσι διασφαλίζουν ότι ένα μέρος των κερδών της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας θα πηγαίνει, θα εξυπηρετεί το χρέος. Αυτό δεν είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν το ζούσαμε. Αν δεν ήταν από εκεί, θα ήταν από τη φορολόγηση. Θα είχαμε φορείς, και εμείς την κάνουμε αυτή την προσπάθεια και φιλότιμα πιστεύω, να σταματήσουν αυτοί οι φορείς να έχουν ελλείμματα. Να είναι βιώσιμη, να μην γίνεται η κατασπατάληση που γινόταν πριν, να μην γίνεται η διαχείριση που γινόταν πριν. Μάλιστα. Έχουν, έχουν μπει οικονομικοί εισαγγελείς, εμείς τους καλέσαμε, για να δούμε τα ποσά που δίνουν στον τύπο. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει. Στην ΕΙΔΑΠ είδατε τι έγινε. Κάποια στιγμή ευλογή. Για αυτό κουβέντα. Κουβέντα είναι δημοκρατία. Να σα διαβάσω το άρθρο. Δεν μπορούμε να λέμε άλλα πράγματα από αυτά που γράφει ο νόμος. Άρθρο 201, παράγραφος 2. Προκειμένου να προβούν σε ιδιωτικοποίηση περιουσιακό του στοιχείο, η εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δύναται να προβαίνουν ενδεικτικά στην πώλησή τους, τη μεταβίβαση οποιοδήποτε πράγματων ή ανοχικών δικαιωμάτων επί αυτού. Λοιπόν, τι μου λέτε ότι απαγορεύεται. Όχι, εξαιρουμένου του τείχου σου και του ΤΑΙΠΕ. Εξαιρουμένου του τείχου σου. Αυτό είναι το άρθρο 201, σελίδα 521 του νομοσχεδίου. Ας ξέρει ο κ. Σπρίτζης τι υπογράφει. Λοιπόν, ας ξέρει καλύτερα. Το ταμείο που πηγαίνουν οι ΔΕΚΟ δεν είναι για ιδιωτικοποιήσεις, προφανώς. Τώρα, με συγχωρείτε, δεν σας διάβασα το άρθρο. Δεν έχετε. Δεν μπορεί να κάνετε συζήτηση. Ο κάθε ένας είναι την άποψή του. Δεν μπορεί να λέει κάτι διαφορετικό. Μια συζήτηση γίνεται σε μια βάση. Όχι, μια στιγμή. Και η βάση είναι αυτό το κείμενο που έχετε μπροστά μας. Δεν μπορεί να βγει αυτό το μυαλό που έχετε μπροστά σας και διαβάζετε μετά από αυτό που διαβάσετε στην αρχή, τι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, μια χαρά, είναι 521 σελίδα. Διαβάστε. Είναι πολύ απλά πράγματα. Αν υπάρχει εμπλοκή. Επειδή ο κ. Βαρβιτσιώτης εκπροσωπεί, υποτίθεται και μια παράταξη που εκπροσωπεί την αγορά. Εσείς σαν. Η αγορά δεν έχει μιλήσει ακόμα. Μιλήσει η αγορά δεν έχει. Θα μιλήσει ακόμα. Κάτι, έχουμε δικήσει, θα μιλήσει. Να πούμε ποιο άνθρωπο τη αγορά θα αγόραζε αυτού του φορεί στην κατάσταση που είναι, με τα χρέη που έχουν. Γιατί νομίζω και ο κ. Βαρβιτσιώτης ότι πουλάμε. Νομίζω ότι λέει ότι πουλάμε αυτού του φορεί. Ποιου φορεί να πουλήσουμε. Του συνδικαλιστέ μόνο που έχουμε εκεί πέρα και λασπολογούν μαζί με εσά. Λοιπόν, ότι είναι για πώληση. Θα μα επιτρέψετε να πάμε στην αγορά και να δείτε το σύστημα. Να πάμε στον κύριο Χατζηδάκη. Να κάνω ένα σχόλιο μόνο για αυτό που είπε, για το 50% πάει. Το 50% πάει προ την απομείωση του χρέου και το άλλο 50% από την πώληση θα πηγαίνει προ το κοινωνικό και προ την ανάπτυξη. Τι σημαίνει ανάπτυξη, σύμφωνα με τον νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τον νόμο που θέλουν να ψηφίσουν και έχει υπογράψει ο κ. Σπίτζης, αναπτυξιακές θεωρούνται και οποιασδήποτε επενδύσεις γίνονται στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει. Δηλαδή στα λεωφορεία να πάρουμε νέα λεωφορεία. Παίρνω, παίρνω τα καινούργια λεωφορεία. Μάλιστα. Με τα κέρδη από αυτά που έχω πουλήσει. Παίρνω καινούργια λεωφορεία. Ναι. Φτιάχνω ένα καινούργιο σύστημα συγκοινωνιών που είναι και κερδοφόρο και αυτό το πουλάω. Μα πού το βλέπετε αυτό. Αυτό. Μα πού το βλέπετε αυτό. Αυτό το γράφει το άρθρο 199, κύριε Κουρή. Λοιπόν, το άρθρο κύριε Κουρή 199 λέει ότι τα λοιπά κέρδη, λέει το 50% των κερδών πηγαίνει ως μέρισμα στο ελληνικό δημόσιο για την αποπληρώμη του χρέους. Τα λοιπά κέρδη χρησιμοποιούνται για επενδύσεις της εταιρείας σύμφωνα με τον κανονισμό της. Ως επενδύσεις της εταιρείας
μπορούν να πραγματοποιούνται στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Μεγάλωτε. Δηλαδή, να αυγατήσουμε αυτή την περιουσία, την οποία θα ξαναπουλήσουμε. Για να μην πουλήσουμε. Όχι, για να λειτουργήσει καλύτερα και να έχει καλύτερα έσοδα. Και να πουληθεί. Για να πουληθεί. Μα το γιατί. Θα την πουλήσει αφού την έχει φτιάσει. Βεβαίω. Μα αυτό είναι ο στόχο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνενέσουμε. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Δεν έρχεται κανένα ξένο και βάζει επένδυση. Μην μπερδεύεστε. Γιατί άλλο η ιδιωτικοποίηση που ζητάω από τον ξένο. Έλα πάρε ένα μαγαζί το οποίο δεν είναι καλό. Και θέλω μέσα κράτο να επενδύσει σε αυτό. Και άλλο αυτό. Κάνετε πράγματα που δεν πιστεύετε, κύριε Βαρτιώτη. Παίρνετε αποφάσει για πράγματα που δεν πιστεύετε. Λέω μια χαρά πράγματα που πιστεύω. Γιατί εγώ έχω κάνει ιδιωτικοποίηση. Και δεν έκλεγα. Ξέρα πολύ καλά τι έκανα. Επειδή μας παρακολουθούν. Τον Όλπ, τον οποίο θα υπογράψετε μεθαύριο, δικιά μου ιδιωτικοποίηση. Θα ξαναγυρίσω, έχουμε αφωνία. Όσο και αν προσπαθείτε να την πασταλήσετε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Κατσιάδης, ο οποίος είναι οργανωτικός γραμματέας του συνδικάτου του ΟΑΣΑ, θα ήθελε να παρέμβει για τις ιδιωτικές συγκοινωνίες. Ακούστε, ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιάννης Κονόμου, λέει: θα ήθελα να παρέμβω για τα σκάνδαλα του ΟΣΥ. Εκεί ήμουν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Υπάρχει εδώ εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, κύριε Οικονόμου. Ξέρει ο κύριος Οικονόμου πολύ καλύτερα. Για τα σκάνδαλα που είχε ο κύριος Οικονόμου πρέπει να μιλήσει. Πρέπει να μιλήσει. Θα κάνει μια κουβέντα τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι θα ανοίξει αυτό το θέμα. Να πάμε όμως παρακαλώ στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας να τον ακούσουμε και ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε να σα δώσουμε τον λόγο. Αλλά έτσι σημαίνει πάντα όταν έχουμε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγάλων. Όταν είναι και άλλοι γίνεται πιο... Η αγορά με όλα αυτά που ψηφίζονται την Κυριακή, τι λέει? Καταρχήν επιτρέψτε μου πριν να πω ότι σήμερα είναι 19 Μαΐου, η μέρα γενοκτονίας των Ποντίων. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα που και προσωπικά την τιμώ, μιας και είμαι Πόντιος. Και νομίζω ήρθε η ώρα κάποια στιγμή και η ελληνική κοινωνία να αναγνωρίσει τις θυσίες ανθρώπων που έγιναν πριν 100 χρόνια. Έρχομαι στο θέμα. Το θέμα που αφορά... Τι γίνεται δηλαδή την Κυριακή, ψηφίστηκαν οι άμεσοι φόροι και τώρα ψηφίζονται οι έμεσοι φόροι. Θέλω να σας δώσω δύο στοιχεία, κύριε Κουρή. Το ΑΕΠ από το 2008 που ήταν 245-246 δις, το 2015 είναι 175 δις. Για να καταλάβει ότι οι λαθιατές μας προσπαθούν τώρα από, με μείωση του ΑΕΠ που φτάνει κοντά στο 28% να εισπράξει τα ίδια έσοδα. Άρα αυτό ο λαθιασμός δεν βγαίνει και δεν μπορεί να βγει. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την προσπάθεια, τι συμβαίνει σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρήσεις. Συνήθως οι ερωτήσεις που δέχεται ένας πρόεδρος επιμελητηρίου είναι με ποιο τρόπο εγώ μπορώ να αναπτύξω την επιχείρησή μου, να κάνω ένα νέο μαγαζί. Ποιες ερωτήσεις δεχόμαστε τελευταίες μέρες που είναι και απάντηση αυτό. Με ποιο τρόπο μπορώ να κάνω 2-3 επιχειρήσεις για να γλιτώσω αυτή τη φοροκαταιγίδα που βρήκε. Αν μπορώ να φύγω στο εξωτερικό και αν με συμφέρει. Με ποιο τρόπο μπορώ εγώ να δουλέψω με μαύρα χρήματα. Εάν είμαι καλύτερα να δουλεύω με ΙΚΑ. Σας μιλάω ειλικρινά, τα τελευταίες δύο εβδομάδες είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης στην αγορά. Τι εννοώ δηλαδή? Είναι σαφές ότι αυτά τα μέτρα, η συζήτηση που, το αποτέλεσμα που θα προκύψει είναι λιγότερα έσοδα για το κράτος. Και εξηγώ το γιατί. Όταν στο κομμάτι που αφορά τα έσοδα από 20.000 έως 40 φτάνει στο σημείο η φορολόγηση, δηλαδή ασφαλιστικές και εισφορές και φορολογία, να φτάνει στο 70%, γιατί τόσο είναι, και λίγο πιο πρώτα φτάνουμε μέχρι το 75%. Εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτός είναι μονότρομος να σκεφτεί πώς θα προσπαθήσει να βγάλει μαύρη εργασία, μαύρες δουλειές, να έχει, αν θέλετε, να βρει τον τρόπο να μην φορολογηθεί. Με όποιο τρόπο να είναι. Κρατήστε όμως το πιο σημαντικό που θα σας πω. Άκουσα λοιπόν να λέει ο Υπουργός ότι εμείς προστατεύουμε το 80%, το 85% των φορολογουμένων. Με μια διαφορά όμως. Αυτό που κατηγορούσε τόσο καιρό. Όχι, ο Γιώργος Σταθάκης. Ο Γιώργος Σταθάκης. Που μάλιστα. 4%. Ναι, ναι, σωστά. Όχι, μιλάω για τη φορολογία. Προστατεύω, λέει αυτούς. Άλλο θέμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σήμερα πρημοδοτεί αυτόν που φοροδιαφεύγει, ενώ τον έτοιμα φορολογούμενο τον τιμωρεί. Να σας πω γιατί. Δύο επαγγέλματα που είπαμε στον Υπουργό, δηλαδή ο ασφαλιστικός κλάδος που είμαι και εγώ και αυτοί που είναι στον ΟΠΑΠ, δεν μπορεί να γλιτώσουν να φοροδιαφύγουν. Θέλω, αλλά δεν μπορώ, ούτε ένα ευρώ. Αν το βάζει στην ίδια κατηγορία και θεωρήσει ότι είναι φοροφυγάδες, τότε αυτή η λογική δεν είναι σωστή. Γιατί ουσιαστικά η λογική αυτού του νόμου είναι ότι εγώ θεωρώ αυτονόητο ότι κάποιοι φοροδιαφεύγουν. Δεν την μπορεί να είμαστε φοροδιαφυγή έτσι, γιατί αυτό να το κλείσει. Δεν έχει περιθώριο να αντέξει. Ναι. Εν κατακλείδη, λοιπόν, σας λέω ότι η αγορά τι λέει. Ότι αυτή τη στιγμή, όσο μειώνεται το ΑΕΠ,
όσο η οικονομία πάει προς τα κάτω, η πρόσθεση φόρων, είτε άμεση είτε έμεσον, το μόνο αποτέλεσμα θα έχει να έχουμε, όπου φαίνεται και από τα στοιχεία, ήθελα να σας δείξω, ότι τα έσοδα που είναι το κράτος μειώνονται. Όμως δεν είναι υπεύθυνοι αυτοί που διαμαρτύρονται και ψάχνουν να φύγουν να βρουν. Πολύ ωραίο ερώτημα. Αυτοί δεν έχουν ευθύνη όταν δεν κόβουν ο εστιατόρας, δεν κόβει τιμολόγια, απόδειξη. Αυτή δεν ήταν. Άρα επειδή αποκλείεται το επιμελητήριο και άλλοι φορές να γίνει αυτό. Θα απαντήσω, κύριε Κουρία, θα απαντήσω. Να σας ρωτήσω κάτι. Ας πούμε στο ΦΠΑ έχουμε πληρώσει, όπως ξέρουν όλοι, τις ταμιακές μηχανές στη σύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, πάρα πολλά λεφτά είναι ως προηγούμενος και δεν έχουν λειτουργήσει. Δεύτερον, ποιος σας είπε ότι δεν στιμούμε... Η σύνδεση με το τάξη. Βεβαίως, με το τάξη, ναι. Να ρωτήσουμε τους θεσμούς, γιατί δεν αφήνουνε. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα θεσμό. Κύριος Αλεξιάδης, δεν ξέρω. Μια κουβέντα που είχαμε το πέφτει. Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Αλεξιάδης, όταν πριν λίγες μέρες βρεθήκαμε, συμφώνησε και είπε: βγες και πες το. Το βγαίνει και τώρα λοιπόν. Ότι είναι αδιανόητο 5 χρόνια μετά να μην λειτουργεί έτσι ώστε να μην υπάρχει. Όχι, το λαθρεμπόριο καυσίμο κάποιοι το έχουν μπλοκάρει. Με προλάβατε. Και το λαθρεμπόριο καυσίμο. Στα τσιγάρα σήμερα έχουμε 35% λαθρέα τσιγάρα και μόνο από αυτό το κράτος χάνει 1,5 δις το χρόνο. Όταν στη φοροδιαφυγή που αναφέρεστε και στην εισφοροδιαφυγή, λέω εγώ, οι μηχανισμοί ελέγχου πρέπει να του έχει το κράτος. Άρα η απάντηση του επιμελητηρίου και όλων των φορέων είναι: πατάξτε τη φοροδιαφυγή. Και να είμαστε και αμήλικτοι. Και όταν πάμε μια λέξη για τα κόκκινα δάνεια, αυτό που λέμε, ξέρετε, είπαμε στα κόκκινα δάνεια. Και θυμηθείτε το. Άκουσα προηγουμένως που αναφερόσασταν στην αντικειμενική αξία. Και θα δούμε μετά ότι παίζει ρόλο, ναι. Όταν το σπίτι μου έχει εμπορική αξία, ας πούμε στα Πατήσια γνωρίζω ότι 3 κάνει 15.000. Και λέει αντικειμενική αξία 50, έχει λίγο πλάκα. Του λες αντί να σου πληρώσω έφυγε, πάρ το σπίτι. Στο δίνω. Αυτή λοιπόν η φιλοσοφία με τον έφυγε δεν έχει λογική. Στα κόκκινα δάνεια λοιπόν γυρίζω τώρα. Η ουσία ποια είναι, τι είπαμε εμείς, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Ξέρετε, αυτός που έτυχε ο πατέρας του να μένει στο Χαλάνδρη, στα Αγία Παρασκευή, αυτός είναι καταδικαστέος. Γιατί όταν λέει 140.000 είναι η πρώτη κατοικία, επειδή έτυχε να μένει εκεί, δεν αποτελεί πλέον πρώτη κατοικία. Δηλαδή δεν έχει λογική αυτό το μέτρο, η πρώτη κατοικία, η πρώτη κατοικία. Και πρακτικά θέλω να κλείσω με αυτό που το ξεχνάμε πάντα. Κόκκινα δάνεια, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Από τα 65 δις, τα 20 δις είναι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εκπροσωπούν 120.000 επιχειρήσεις και τα 45 δις αφορούν 6.300 επιχειρήσεις και το 80% είναι 500 επιχειρήσεων και οι 11 από αυτές οφείλουν 17 δις. Πολύ γρήγορα, 17 δις. Άρα δεν μην τα τσουβαλιάζουμε, γιατί αυτοί που έχουν καταστρέψει το τραπεζικό σύστημα είναι συγκεκριμένοι. Μην το λέμε οι μικρομεσαίοι και για τους μικρομεσαίους μια κουβέντα. Ξέρετε, εμείς δώσαμε τη μάχη από το 8 μέχρι σήμερα. Δηλαδή η οικονομία μένει εδώ. Γιατί? Γιατί ο άλλος έφυγε. Και όχι μόνο έφυγε, αυτός που έμεινε με χρήματα της τράπεζας λειτουργεί την επιχείρησή του. Αν κάνετε μια ανάλυση, θα δείτε ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν βάζει λεφτά από τη ΖΕΠΕ, όπως βάζω εγώ. Με χρήματα της τράπεζας κινείται την επιχείρησή του. Άρα να τα βάλουμε τα πράγματα στα ίσα τους. Δηλαδή λοιπόν, δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι με το ίδιο μέτρο, γιατί λοιπόν, σήμερα μόνο εμείς πληρώνουμε. Σωστά σε επισημάνεις, αλλά όμως αυτά πρέπει να τα γίνονται πιο φωναχτά. Πόσο πιο φωναχτά. Οι ευθύνες των τραπεζών και των αντάλλων. Λοιπόν, εγώ να πω ότι είμαστε εδώ πέρα 4 γραβάτες και κινδυνεύουμε να έχουμε παρέμβαση του κ. Κατρούγκαλου. Γιατί είμαστε 4 γραβάτες μαζεμένες πρώτη φορά στο πάνελ μετά από καιρό. Να πω επίσης ότι ο κ. Οικονόμου παρενέβη δεύτερη και τρίτη φορά, γιατί έκανε μια αναφορά ο υπουργός σκάνδαλα στον ΟΣΥ και λέει. Ποια σκάνδαλα είναι αυτά, γι' αυτό θα το αναπαρέμβω. Στα ΣΥΠΑ και να θέλει σκάνδαλα στον ΟΣΥ. Να σας πω ένα και, από αυτά. Ναι. Που ζήσαμε, ας πούμε, ναι. Όταν ήταν ελληνικό. Μου στείλε επανειλημμένα μηνύματα, μου λέει: θέλω ένα λεπτό, θέλω να βγω και δεν έχει σκάνδαλα. Δεν έχω κανένα προσωπικά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Η Νέα Δημοκρατία, θυμάστε. Α πάρουμε τον κύριο Οικονόμου, παρακαλώ. Ο κύριο Μητσοτάκη το περηφανευόταν και ω πολιτική αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ότι ήταν έργο του, έκανε απολύσει για τα πλαστά πιστοποιητικά. Όσων είχαν προσληφθεί δηλαδή με πλαστό πτυχίο. Είμαι... Του οποίου επαναπροσλάβατε αυτού. Όχι, όχι. Να το αφήσουμε και να πάρουμε τον κύριο Οικονόμου, παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Ποιε εποχέ είχαν προσληφθεί. Ποιε εποχέ είχαν προσληφθεί. Που είχαν καταδικαστεί. Α, είχαν προσληφθεί πολύ παλιότερα. Αυτού που είχαν καταδικαστεί. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που είχαν καταδικαστεί ή που είχαν τέτοιε περιπτώσει δεν επαναπροσλήφθηκαν. Για να μην σπεκουλάρει ο κύριο Βαβετσιώτη. Τι έγινε. Ναι, συγχωρείτε. Ναι, αλλά αφήστε να το παιδί. Όχι, μα δεν γίνεται τώρα. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Επαναπροσλήφθηκα και επαναπροσλήφθηκε και καθηγητής ο οποίος ήταν παιδεραστής. Λοιπόν, είχε επαναπροσληφθεί. Πώς να το κάνουμε, και φέρατε ειδική διάταξη για να αλλάξετε και να εξαιρέσετε τους παιδεραστές μόνο από τις επαναπροσληφθείς. Ναι, αυτοί που είχαν προσληφθεί με πλαστά στοιχεία τους απολύσατε εσείς. Τους απολύσατε εσείς. Βεβαίως εμείς τους απολύσαμε. Πότε τους απολύσαμε. Δεν τους απολύσαμε. Πότε τους απολύσαμε. Στην ΟΣΥ λοιπόν που ήταν ο κύριος Οικονόμου. Για πέστε λοιπόν. Στην ΟΣΥ που ήταν ο κύριος Οικονόμου υπήρχαν 120 περίπου απολύσεις με πλαστά
στοιχεία και υπήρχαν και 350 υπηρεσιακοί φάκελοι που είχαν χαθεί. Μάλιστα. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Ωραία. Διότι εκεί πέρα ο κύριος Οικονόμου κάποιος προστάτευσε. Ή αυτή που είχε βάλει κάτω από τον κύριο Οικονόμου, που ήταν γενικοί διευθυντές, υπεύθυνοι προσωπικού και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως να βγει ο κύριος Οικονόμου. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα. Θα κάνουμε διάλειμμα λοιπόν. Τα αστεία ξεπερνάνε. Βεβαίως, τα αστεία ξεπερνάνε. Όταν ξέρετε ότι όλοι αυτοί εσάς ψηφίσανε. Έχει τώρα εντάξει, μάθατε. Με τα δύο χέρια. Αφήστε τώρα. Όταν ψηφίσανε εσάς τα πελατεία. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε, ο κύριος Οικονόμου θα είναι τελευταίο. Μα δεν λοιπόν η δική μου ψήφιση. Δεν είναι παράθεση να απαντήσει. Λοιπόν, παρακαλώ. Ποιο ψήφισε τώρα. Μα δεν είναι τώρα παραπολιτή. Ξέρετε ποιο ψηφίζει. Μα είναι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ξεκαθαρίσει το δημόσιο. Ας μας πει 15 μήνες ποια παρέμβαση έχει κάνει για το δημόσιο. Σοβαρά, για αξιολόγηση, για να σταματήσει. Πείτε μου μία παρέμβαση. Μία παρέμβαση. Μόνο Καρανίκες διορίζεται. Και κάθετε κάθε μέρα κρατιέστε τον ανθρώπο. Χωρίς πτυχία, χωρίς κανένα προσόντου, ο οποίος βάζεται σε θέσεις. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Σας παρακαλώ, κύριε. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά με τον κύριο Οικονόμου να απαντήσει σε όσα άκουσε από τον κύριο Σπίρτζη και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ναι. Και θα επιστρέψουμε σε δύο λεπτά. Υπάρχει στασί, υπάρχει όλος ο χώρος των μεταφορών. Θα ανοίγεται κι άλλο. Λοιπόν, σε δύο λεπτά θα γυρίσουμε. Να ξέρετε τι θα ψηφίσετε την Κυριακή.